Η αλληλεγγύη παρουσίασε συνολικά 105 υποψηφίους, μεταξύ αυτών και τους 7 αντιπεριφερειάρχες για τη Θεσσαλονίκη, τη Ρημαθία, το Κιλκί, στην Πέλα, την Πιερία, τις Σέρες και τη Χαλκιδική. Υπενθυμίζεται ότι το 1 τρίτο αυτών είναι γυναίκες. Στην αλληλεγγύη θέλουμε να είμαστε πρώτα απ' όλα χρήσιμοι για την κοινωνία, να δουλέψουμε εντατικά για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, να φέρουμε αποτελέσματα και λύσεις για τον τόπο μας. Και για να πετύχουμε τους στόχους μας, συγκροτήσαμε μια δυνατή ομάδα που έχει όρεξη για δουλειά, φρέσκες ιδέες και ανοιχτούς ορίζοντες. Οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι της αλληλεγγύης είναι άνθρωποι που αναδεικνύονται μέσα από την κοινωνία. Είναι πετυχημένοι και καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο. Είναι ενεργοί πολίτες μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και εντάσσονται στην αλληλεγγύη πέρα και έξω από κομματικές γραμμές. Με αυτές τις επισημάνσεις παρουσίασε στους δημοσιογράφους, τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους για τις εκλογές της 18ης Μαΐου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και επικεφαλής της αλληλεγγύης Απόστολος Τζικώστας. Όπως είπε, στέλνοντας το κεντρικό μήνυμα της αλληλεγγύης, θέλουμε και μπορούμε να δουλέψουμε εντατικά για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε, να φέρουμε αποτελέσματα και λύσεις για τον τόπο μας. Είμαι όμως εδώ και είμαστε όλοι εδώ για να παλέψουμε για όλους τους Μακεδόνες, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Τα προβλήματα του τόπου μας δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινα, ούτε κόκκινα. Δεν πιστεύουμε εμείς σε τέτοιους διαχωρισμούς. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε, όχι να διχάσουμε. Θέλουμε να δώσουμε, όχι να πάρουμε. Με αφορμή την παρουσίαση του συνδυασμού της αλληλεγγύης, ο Απόστολος Τζικώστας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη δεν παίρνει γραμμή από κανέναν. Θέλουμε να αποτελέσουμε την επιλογή της ίδιας της κοινωνίας. Δεν είμαστε κανένα πλάνο, κανενός κόμματος. Ο συνδυασμός μας, η αλληλεγγύη, δεν παίρνει γραμμή από κανέναν. Δεν αποφασίζουμε πίσω από κλειστές πόρτες, γιατί δεν μας εκφράζει και δεν μας εξέφραζε ποτέ αυτή η λογική. Ακούμε μόνο τους πολίτες. Όσοι επιλεγούν να μας στηρίξουν, είπε, μας στηρίζουν αποκλειστικά και μόνο επειδή αναγνωρίζουν το έργο μας και υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και θέλω εδώ να το ξεκαθαρίσω οριστικά για μια ακόμη φορά. Η αλληλεγγύη δεν μπήκε και δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε διαπραγματεύσεις. Δεν δεχόμαστε όρους και επιβολές από κανέναν, είτε πρόσωπα, είτε πολιτικούς σχηματισμούς. Δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία με κανέναν. Ούτε για πρόσωπα, ούτε για θέσεις, ούτε για πολιτικές θέσεις. Είμαστε ένας ανεξάρτητος, καθαρά αυτοδιοικητικός συνδυασμός. Και όσοι θέλουν να μας στηρίξουν, μας στηρίζουν με βάση το έργο που έχουμε επιτελέσει και το πρόγραμμά μας για την επόμενη πενταετία. Οι θέσεις της αλληλεγγύης, όπως και οι δικές μου θέσεις, είναι σταθερές και αμετάβλητες. Είναι ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα ζητήματα του τόπου μας. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς ψηλά γράμματα. Την παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Πόρτο Παλάς Hotel στη Θεσσαλονίκη, έκανε η δημοσιογράφος Κατερίνα Χατζηδάκη. Είναι οι άξιοι και ικανοί άνθρωποι που θα φέρουν τη νίκη στις εκλογές του Μαΐου και που όλοι μαζί θα χαράξουμε την πορεία των επόμενων 5 κρίσιμων ετών για την Κεντρική Μακεδονία. Αυτή εδώ. Καλή σε επιτυχία. Καλή μας επιτυχία!